Άντε, θα φάμε και χάρη. Ήταν αναμενόμενη αυτή η επιτυχία? Όχι, καθόλου αναμενόμενη δεν ήταν. Όλοι πιστεύαμε ότι πηγαίναμε το πολύ πολύ για 250 επεισόδια. Οι αρχικές προσδοκίες σχεδόν δεκαπλασιάστηκαν και η Λάμψη έφτασε τα 2.000 επεισόδια, που σημαίνουν 2.000 ημέρες αγωνίας και συγκίνησης για τους αμέτρητους τηλεθεατές που τόσα χρόνια διατηρούν στην κορυφή την καθημερινή τηλεοπτική σειρά του Αντένα. Κάνουμε ένα κοινωνικό καθημερινό χρονογράφημα δραματοποιημένο. Αυτό είναι η Λάμψη και νομίζω ότι αυτό είναι που της έδωσε τη διάρκεια. Διότι έχει μία άμεση επικαιρότητα κάθε μέρα. Ασχολείται με όλα τα προβλήματα που καίνε αυτόν τον τόπο. Η καθημερινότητα συναντά την επικαιρότητα και το μαγικό άγγιγμα του Νίκου Φόσκολου τη μετατρέπει σε έναν κόσμο γεμάτο εκπλήξεις. Ακόμη και για τους ίδιους τους πρωταγωνιστές. Θα σε παντρευτώ, τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Σ' αγαπώ, θα σε παντρευτώ? Κι εγώ σ' αγαπώ, θα σε παντρευτώ. Δεν ξέρω. Μήπως πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Φόσκολο? Νέα πρόσωπα, νέες ιστορίες θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Εσείς ποιος θα είστε? Εγώ είμαι ακόμα βάφτιστο. Δεν ξέρω το όνομα. Ξέρω την ιδιότητα και τις βασικές γραμμές του story. Θα κάνω ένα πρίγκιπα που μπαίνει στη ζωή της Έφης, της υπηρέτριας των δράκων. Λοιπόν, ποιος πιστεύει ακόμη ότι το καθημερινό κουράζει? Το ότι είναι 2.000 επεισόδια σημαίνει ότι ξεκουράζεται ο κόσμος. 8 χρόνια ολόκληρα έχουμε δέσει τη ζωή μας με τον Νίκο το Φόσκολο. Η συνέχεια και γενικά το έργο ξεκινάει από τον Νίκο το Φόσκολο, τον αγαπημένο μου μπαμπά, που είναι αφεντικό όλων μας και όπως ξέρει ο κόσμος είναι πολύ πηγαίος. Εγώ σε παρακαλώ, Αντιγόνη. Καλά, χρήσου στο. Κάποιοι έρχεστε εδώ, περνάς μέσα εκεί. Το είδες? Ναι, δηλαδή με το Χρήστο. Εγώ σε παρακαλώ, Αντιγόνη. Το μυστικό της επιτυχίας είναι πάνω απ' όλα σκληρή δουλειά, απόλυτος επαγγελματισμός, συνέπεια και βέβαια να μην αποδέχεσαι σε καμία περίπτωση να ιτηθείς. 2.000 επεισόδια, εκατομμύρια τηλεθεατές σε Ελλάδα, Κύπρο, Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. 2.000 ημέρες Λάμψης, φυσικά στον Αντένα.